για την καταγγελία βόμβα που έκαναν οι κάτοικοι της Φαρκαδόνας Τρικάλων περί σπασίματος του φράγματος του Ενιπέα, το οποίο οδήγησε στο να πνιγεί το χωριό τους, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του χωματουργικού μηχανήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι όσα λέγονται για γκρέμισμα του φράχτη είναι ψέματα. Διακίνηση ψεμάτων που είναι πολύ επικίνδυνη, είπε χαρακτηριστικά και μετά έκανε λόγο για επιμέρους εργασίες που γίνονται. Όπως είπε, οι επιμέρους εργασίες που γίνονται, γιατί γίνονται από την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια, προφανώς είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα απαντήσει. Έτσι πετάει από τη μία τον μπαλάκι στον κύριο Αγοραστό, τον οποίο ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα μετά είπε ότι το στηρίζει.